Το εργατικό, το λαϊκό κίνημα των γυναικών, της νεολαίας, των συνταξιούχων, για να μην ξεχνάμε και την ηλικία μας, ένα στόχο πρέπει να βάλει. Αυτό το νομοσχέδιο, που θα γίνει νόμος δυστυχώς, πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια, κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Δεν επιδέχεται τίποτα. Την παραμικρή βελτίωση, την παραμικρή τροποποίηση. Αυτή πρέπει να είναι η τύχη του, όμως. Άκουσα ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που λέει «Αυτός ο νόμος θα καταργηθεί με την ψήφο σας». Πριν απ' όλα, δείχνει απουσία έστω στοιχειώδους κοινωνικής και πολιτικής πείρας. Νομοσχέδια ποτέ δεν καταργούνται. Τέτοιου τύπου, μάλιστα, νομοσχέδια, που ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες για πιο βαθιά διείσδυση του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού τομέα στον τομέα της υγείας, είναι αδύνατον να αλλάζουν με την ψήφο. Πρώτα-πρώτα, ούτε καν στα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της υγείας. Η ψήφος γενικά, που πάει στην κυβερνητική αναλλαγή, που περνάει από τον ακόμα στ' άλλο, που μαχαιρώνονται μεταξύ τους, είναι ικανοί να μαχαιρωθούν πραγματικά για τη διακυβέρνηση. Αλλά οι διαφορές τους, υπαρκτές, αρκετά σήμαντες όμως για τα λαϊκά συμφέροντα, αυτή η ψήφος είναι χαμένη. Νόμιμη είναι, αλλά είναι χαμένη. Αυτό που πραγματικά σήμερα απαιτείται είναι το εργατικό κίνημα, το αγροτικό κίνημα, των αυτοαπασχολουμένων στα αστικά κέντρα, της νεολαίας, των γυναικών. Με βάση και τη δική τους πείρα. Και αυτή η πείρα είναι δομημένη και διαμορφωμένη πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει να σκεφτούν όχι μόνο ποια αιτήματα πρέπει να συνεχίσουν να με αγώνες να τα διεκδικούν όσο είναι αυτή η κυβέρνηση από την επόμενη και από τη μεθεπόμενη, γιατί δεν προβλέπεται πολύ γρήγορα να γίνουν τόσο μεγάλες αλλαγές, αλλά και με ποια, αν θέλετε, φιλοσοφία σε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας δεν είναι, και πρέπει να έχει βεβαίως, αιτήματα συγκεκριμένα που αγκαλιάζουν όλους, που είναι και εξειδικευμένα, και εμείς διατυπώνουμε αιτήματα. Δεν είναι αιτήματα για τον σοσιαλισμό που παλεύουμε, αλλά δεν φτάνει αυτό. Και ένα κρίσιμο ζήτημα είναι τι θέση θα διαμορφώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα απέναντι όχι μόνο στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό μπορεί να διαμορφωθεί. Το απέδειξε, αν θέλετε, σήμερα και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι το σύνολο των οργανώσεων των ίδιων των γιατρών. Αλλά ποια πρέπει να είναι η στάση τους απέναντι στον καπιταλιστικό επιχειρηματικό τομέα υγείας. Δεν υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς. Κινούνται στον ίδιο χώρο. Ας πούμε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως λένε οι κυβερνήσεις, είναι για το καλό των ανθρώπων. Μα οι άλλοι είναι για την κερδοφορία, επιχειρηματίες είναι. Και μάλιστα ούτε γιατροί είναι, ούτε επιστήμονες είναι, μέτοχοι καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Αγοράζουν, συγχωνεύονται. Εγώ θυμάμαι, πριν λίγα χρόνια στη Μεσογείο ήταν το ΙΑΣΟ General, τότε ήταν μάλιστα ένας από τους μεγαλομέτοχος, πρώτος μέτοχος, δεν ξέρω, ο Βγενόπουλος της τράπεζας που έχει πεθάνει τώρα. Και τώρα μπήκε άλλη ταμπέλα, Metropole General. Έτσι είναι. Metropolitan, συγγνώμη. Έτσι είναι. Όταν ξεκίνησαν μικρά διαγνωστικά κέντρα, 10-12 γιατροί φτιάχναν κάποια διαγνωστικά κέντρα σε σύμπραξη γιατρών. Θυμάμαι στο Περιστέρι έγινε το πρώτο, που ήταν οι γιατροί αυτοί που είχαν ιατρία. Δεν ήταν τίποτα γιατροί μεγάλων εισοδημάτων. Πολλαπλασιάστηκαν αυτά και στη συνέχεια πρόκυψε η Βιοιατρική, η Ιατρόπολης. Έτσι γίνεται. Οι μικρές επιχειρήσεις, και μάλιστα εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που είσαστε υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, των κοινοπραξιών από τα κάτω, των μικρών συνεταιρισμών, έτσι γίνεται. Ανοίγουν τους δρόμους, δημιουργούν αγορά δυστυχώς, εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει λογική της αγοράς, και μετά έρχονται οι πιο μεγάλοι, τα συγκεντρώνουν, άλλοι χρεοκοπούν εντελώς και άλλοι θησαυρίζουν.
Επομένως, είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι σε συνθήκες του καπιταλισμού μπορεί να καταργηθεί ο ιδιωτικός καπιταλιστικός τομέας στην υγεία. Τέτοια αυταπάτη δεν έχουμε όμως. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το εργατικό, το λαϊκό κίνημα να έχει άποψη ασυμφιλίωτη με την ύπαρξη του ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα στο τομέα της υγείας, σε όλους τους τομείς. Πρόληψη στα πάντα. Να μην τα αναλύω, και εσείς τα καταλαβαίνετε, είναι γνωστά. Γιατί τότε αυτό το κίνημα μπορεί να ασκήσει πίεση απόσπασης κάποιων βελτιώσεων, αποτροπής χειρότερων μέτρων. Όλα τα άλλα τώρα είναι κολοκύθια, με συγχωρείτε για τη ρίγανη. Και να πω ένα παράδειγμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκθίασε το νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1397, αν δεν κάνω λάθος, του 1983. Βεβαίως ήταν ένας νόμος που είχε πολλά θετικά στοιχεία. Τώρα το θέμα είναι αν ένας νόμος έχει θετικά στοιχεία ή στην υλοποίησή του, όταν συγκρούεται με το μεγάλο κεφάλαιο, τι γίνεται. Και να φέρω ένα παράδειγμα. Ένα από τα εμβληματικά συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ, ήταν η κρατική φαρμακοβιομηχανία. Όπου θα είχαμε το κρατικό φάρμακο που δεν θα ήταν εμπόρευμα και θα ήταν φθηνό. Την έκανε. Μα δεν μπορούσε να την κάνει. Άρα δεν ήθελε κιόλας. Αυτά πάνε μαζί. Από τη στιγμή που μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού δρούσε και προετοιμαζόταν η συνθήκη του Μάστερ, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά που θα άνοιγε το δρόμο για την είσοδο των καπιταλιστικών σχέσεων παντού, των αποκρατικοποιήσεων κτλ. Πού να κάνει κρατική φαρμακοβιομηχανία, όπως έκανε και κρατικό εργοστάσιο να κάνει για τις τηλεπικοινωνίες, για να μην αγοράζουμε από τη Siemens και να έχουμε εθνικό προϊόν. Ή να θυμίσω και κάτι άλλο. Ένα από τα βασικά, πραγματικά, ευρηματικά συνθήματα, να πω, που είχε το ΠΑΣΟΚ, ήταν για ενιαίες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας. Γίνανε αυτές μετά το 83. Θα μου πείτε, ήθελε πολύ χρόνο. Προχώρησαν έστω. Ή τα αστικά κέντρα, όπως τα έλεγε αστικού τύπου. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά. Η Νέα Δημοκρατία, ανενδίαστα, προκλητικά, συνεχίζει και αναβαθμίζει αντιδραστικά, αρνητικά, ταξικά, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αναμφισβήτητα. Και βεβαίως η ευθύνη είναι δική της. Μπαίνει όμως ένα ερώτημα. Και μα η κυρία Γκάγκα είπε προχθές ότι η Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, στην δυτική τηλεόραση, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέγεθος ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα υγείας. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να μεγαλώνει ο ιδιωτικός τομέας και να είναι και καλός και ο κρατικός, ο δημόσιος, πείτε όπως θέλετε. Αλλά εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα. Πώς. Α, και ένα άλλο. Εδώ γίνεται πάρα πολύ λόγος για την πανδημία. Σωστά. Είναι μια τραγωδία που ζήσαμε, που ζούμε και δεν ξέρουμε και τι θα είναι τα πράγματα αύριο. Όμως, η πανδημία βεβαίως ξεσκέπασε τα πάντα, αποκάλυψε τα πάντα, έριξε μάσκες. Αλλά το σύστημα υγείας ήταν μια χαρά και μας εμπόδισε η πανδημία. Ο κύριος Μητσοτάκης συνέχεια λέει εισαγόμενο. Τώρα όλα είναι εισαγόμενα. Στην Ελλάδα γίνεται πολύ καλά, αλλά τα προβλήματα έρχονται απ' έξω. Εδώ στην Ελλάδα είναι όλα στρωμένα ωραία. Ένα άλλο σύστημα υγείας, όπως εμείς το εννοούμε, χωρίς την ύπαρξη καπιταλιστικού τομέα υγείας, με κρατικοποίηση του καπιταλιστικού τομέα υγείας εκείνων των μονάδων που αξίζει να τις κρατικοποιήσει, γιατί μερικές μπορεί να είναι ετοιμόρροπες και ανεπαρκείς. Διαφορετικά θα αντιμετωπιζόταν η πανδημία. Αλλά ας πάρουμε το εξής πράγμα. Τι έγινε στην Ελλάδα, δεν θα πάρω όλο τον 20ο αιώνα, από το 1992 και μετά. Το 1992 γίνεται μία τομή, όντως. Η μετεξέλιξη της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βαθύτερη ενσωμάτωση της Ελλάδας και εκεί έρχονται οι γνωστές τέσσερις ελευθερίες, να μην τα αναλύω, αλλά δημιουργούνται υποθέσεις στο κεφάλαιο να μπει παντού. Εδώ δεν υπάρχει τομέας που δεν έχει μπει. Δεν υπάρχει τομέας που δεν έχει μπει. Και εκεί που δεν είχε μπει, μπήκε. Λοιπόν, από το 1992 μέχρι το 2009, φτάνω στην περίοδο της κρίσης, είχαμε, δηλαδή για 17 χρόνια, είχαμε 7 κυβερνήσεις. Οι οποίες ήταν εναλλάξεις. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ.
Μπαίνουμε στο 2009. Ας πάμε το 2011 που κορυφώνεται η κρίση, μέχρι το 2000, μέχρι σήμερα, έχουμε 5 κυβερνήσεις και μάλιστα και καινούργια φαινόμενα. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συμμαχικές κυβερνήσεις με τα μικρά κόμματα, τα οποία παίζουν το ρόλο του σωσιβίου για το αστικό πολιτικό σύστημα, για το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Σε όλο αυτό το διάστημα γιγαντώθηκε ο ιδιωτικός καπιταλιστικός τομέας. Γιγαντώθηκε. Είτε είχαμε κρίση, είτε δεν είχαμε, και ό,τι και αν είχαμε, γιγαντώθηκε. Αυτό δηλαδή είναι ένα πράγμα παράλληλο, ένα γεγονός αδιάφορο για τον κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας. Έγινε αφέμαξη γιατρών προς τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Έγινε. Συστηματικά. Συστηματικά. Ποιοι αποφασίζουν, τι θα ερευνηθεί στην Ελλάδα, πώς θα ερευνηθεί. Αυτοί αποφασίζουν. Ο ιδιωτικός καπιταλιστικός τομέας αποφασίζει. Επομένως, και κοιτάξτε να δείτε, το 1985 το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα για τη δυνατότητα του γιατρού του ΕΣΥ, ενώ είχε ξεκινήσει για αποκλειστικότητα δουλειά στο ΕΣΥ, τη δυνατότητα να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε, η σύγκριση ανάμεσα στους νόμους που έφεραν οι κυβερνήσεις πρέπει να θέλει επισταμένη μελέτη. Γιατί η μία κυβέρνηση βάζει ένα πετραδάκι. Αυτό το πετραδάκι έχει δυναμική. Δίνει τη δυνατότητα στην επόμενη να βάλει τούβλο και μετά το τούβλο να μπει μεγάλη κοτρώνα. Όπως επίσης δίνει τη δυνατότητα κάτι να βγάλει από το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης για να πει ότι εγώ τα κατάργησα και να αφήσει τη φιλοσοφία την ίδια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Το παιδιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε ως ΔΙΤ επί ΣΥΡΙΖΑ με τον Νιάρχος. Βεβαίως το ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι το ίδρυμα Νιάρχος αποφασίζει για τα πάντα στο παιδιατρικό νοσοκομείο, μέχρι και να αποσύρει τα λεφτά του. Το νοσοκομείο Σαντορίνη, το ίδιο δεν έγινε. Θα μου πεις τώρα για δύο τέτοια πράγματα μεμονωμένα του ΣΥΡΙΖΑ, του φορτώνει τα πάντα. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, αρκεί να γίνει η αρχή σε κάθε νομοσχέδιο. Ή αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία, έβαλε τα 5 ευρώ είσοδο στο νοσοκομείο. Εύκολο να το καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιβαρυνθήκαμε αλλιώς. Έτσι είναι, ξεκινάει. Ή πώς έγινε με τις φυσικοθεραπείες. Πρώτα είχαμε μηδενική συμμετοχή, τώρα σου λέει 10%. Όταν η φυσικοθεραπεία είσαι 10 είναι 150, λες, ας δώσω και τα 15 ευρώ. Αύριο όμως μπορεί να γίνουν 50. Και ένα τελευταίο, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Φλεύρη. Και μην παρασυρθείτε ότι ξεκινάω, γιατί είναι γνωστό ότι έχω κάποια προβλήματα, ξεκινάω τον εαυτό μου, αλλά έχω και εμπειρία, χιλιάδων άλλων ανθρώπων που έχουν. Με συγχωρείτε, αν είναι κάπου, έγιναν περικοπές παντού, μέχρι και σε αυτούς που έχουν χρόνιες παθήσεις. Καμία κυβέρνηση δεν διόρθωσε αυτό το πράγμα. Με τα μνημόνια κοπήκαν επιχορηγήσεις στους χρονίους πάσχοντες. Φυσικοθεραπείες, βοηθητικά εργαλεία, πισίνα, ανακουφιστική κτλ. Μέχρι και επιδόματα αιματικά λουτρά. Ποια κυβέρνηση τα επανέφερε? Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε, ούτε. Αυτό πια ήταν, μα είμαστε δεσμευμένοι από το μνημόνιο. Σήμερα, για να μπορέσεις να έχεις όχι δωρεάν συμμετοχή, και δεν μιλάω τώρα για αυτούς που τα έχουν, καταλαβαίνετε για ποιο μιλάω, μιλάω για τα λαϊκά στρώματα, πρέπει να είσαι 85% ανάπηρος και πάνω. Και υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή πρέπει να γίνουμε 85% ανάπηροι, να είμαστε σε μια καρέκλα για να σε αναγνωρίσουν αυτό που σου αναγνώριζε ο νόμος του 2002, 10 μήνες στη ψυχοθεραπεία, έως 12. Μιλάμε για χρονίως, χρόνια πάσχοντες και με βαριά νοσήματα. Τι, δεν άκουσε γι' αυτό, άκουσε και για την παχυσαρκία. Καλό είναι, δεν είπα, δεν με αντίθετε. Ακούσαμε για όλα αυτά που είναι της φιγούρας, με συγχωρείτε, πράγματα. Και το οποίο είναι και ανέξοδο. Για την παχυσαρκία τι είναι, ενημέρωση. Μη φας εκείνο, φάε τ' άλλο, εναλλακτική τροφή. Αν σηκώνει τσέπη σου, βέβαια. Γιατί και για να είσαι αδύνατος πρέπει να τρως μάλλον ακριβά. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να μας υποδείξουν και φθηνά. Αλλά για τέτοια ζητήματα κουβέντα δεν γίνεται. Λέτε για τη μαστογραφία. Δηλαδή από τα 49 και πάνω είναι οι γυναίκες. Ρωτήστε τους γιατρούς του Άγιο Σάββα. Έχει πέσει δυστυχώς ο μέσος όρος.
Έχουν κοπέλες 25 χρονών που έχουν και 29 καρκίνο του μαστού. Έρευνα. Συμφωνώ ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και τη διεθνή έρευνα. Δεν θα κάνουμε περιχαρακωμένη ελληνική έρευνα. Ποιος αποφασίζει τι έρευνα θα γίνει? Θα πω το τελευταίο παράδειγμα. Έχει ανέβει η έρευνα για τις χημειοθεραπείες, για τα φάρμακα, για τον καρκίνο, ναι. Πού? Παγκόσμια. Εκεί που θέλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί δηλαδή που ο καρκίνος έχει μεγάλα ποσοστά. Πνεύμονα μαστό. Καρκίνο του ύπατος. Όχι του ύπατος, του παγκρέατος, ο οποίος είναι και θανατηφόρος. Δεν έχει, είναι λίγο το ποσοστό των καρκινοπαθών, όπου αυτόν δυστυχώς δεν επιζείς. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να βρεθούν φάρμακα. Επομένως, εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης που σωστά καταγγέλλετε τη Νέα Δημοκρατία, είναι ένα ταξικό νομοσχέδιο υπέρ του ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα. Έχετε αυταπάτες ότι μπορείτε να αναβαθμίσετε το δημόσιο τομέα και να αφήσετε τον καπιταλιστικό? Αυτός αποφασίζει. Αυτός θα είναι ο διαιτητής και αυτός που θα σφυρίζει την αρχή και τη λήξη του αγώνα σε αυτή την ανταγωνιστική διαπάλη, και πάντα το δημόσιο σύστημα θα είναι από κάτω.